Σε συμφωνία για επεξεργασία συγκεκριμένη λίστα κυρώσεων κατά τη Τουρκία, κατέληξαν οι Υπουργοί Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην άτυπη σύνοδο του Βερολίνου. Τα μέτρα κατά τη Άγκυρα, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, θα αποφασιστούν στη Σύνοδο Κορυφή του Σεπτεμβρίου. Τα κράτη-μέλη τη Ένωση εξέφερσαν τη στήριξή του σε Ελλάδα και Κύπρο και κάλεσαν την Τουρκία να τερματίσει τι παράνομε ενέργειε στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε ξεκάθαροι και αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η Τουρκία πρέπει να απέχει από μονομερείς ενέργειες. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για να υπάρξει πρόοδο στο διάλογο. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των κυρώσεων, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ανέφερε μεταξύ άλλων. Παρουσίασα τι μπορούμε να κάνουμε και σε γενικέ γραμμέ, όπω γνωρίζετε, τώρα καταχωρούμε άτομα. Μπορούμε να περάσουμε στην καταχώρηση περιουσιακών στοιχείων και πλοίων και σε κυρώσει για συμμετοχή σε ενέργειε που εμεί θεωρούμε παρανομε. Από την πλευρά του, ο Χάικ δήλωσε πω οι σχέσει τη Ευρώπη με την Τουρκία είναι περισσότερο αποτεταμένε και υπογράμμισε πω ο επικοδομητικό διάλογος είναι η μόνη διέξοδο από την κρίση στην Ανατολική Μεσογείο.